Η ηθερινή ώρα είναι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον 20ο αιώνα για την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την συνακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά την πετρελαϊκή κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1970, απόκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα και εφαρμόστηκε και στη χώρα μας. Το μέτρο συνίσταται στην τοποθέτηση των ρολογιών κατά μία ώρα μπροστά, συνήθως, κατά το διάστημα ανάμεσα στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Η πρακτική αυτή προτάθηκε για πρώτη φορά από τον πολυπράγμονα Βενιαμίν Φραγκλίνο, έναν από τους ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η καθιέρωση της θερινής ώρας οφείλεται εμπολή στις προσπάθειες του Νεοζηλανδού εντομολόγου George Vernon Hanson και του Άγγλου οικοδομικού επιχειρηματία William Willett. Το 1908 η πρόταση του Willett απορρίφθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά το 1916, μεσούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υιοθετήθηκε από τις εμπόλεμες Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία για να εξοικονομήσουν καύσιμα. Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932. Στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τέθηκαν μία ώρα μπροστά. Εγκαταλείφθηκε όμως στη συνέχεια για να επανέλθει το 1952, 1 Ιουλίου με 2 Νοεμβρίου, αλλά να εγκαταλειφθεί εκ νέου επειδή δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με έκθεση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιός, ΜΗΝΔΕΗ. Η θερινή ώρα ήρθε για να μείνει στις 13 Απριλίου 1975 εν μέσω της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης και από τότε εφαρμόζεται συνεχώς μέχρι σήμερα. Οι χώρες της Ευρώπης θα αποφασίσουν στο τέλος του 2021 ποια ώρα προτιμούν να κρατήσουν, αν και υπάρχει ενδεχόμενο κάποιας ακόμη παράτασης.